Ηράκλειο δεν είναι μόνο το κέντρο. Κάθε φορά μας εγκοροϊδεύουν. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για την περιοχή μας. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να έρθουν από το Δήμο. Δεν μπορούμε ούτε να περάσουμε. Ποιος μας δίνει εμάς σημασία? Και δεν μπορεί μία κουτσουλιά που είναι ανάμεσα στην 62 μαρτύρων και στη μισή εμπειρίκου με άδεια να θεωρείται ότι είναι εκτός σχεδίου πόλεως. Ας έρθουν να δουν τα χάλια μας. Πνιγόμαστε. Αυτό δήλωναν στο τηλεοπτικό φακό αγανακτισμένοι δημότες της οδού Εμπειρίκου στα Καμίνια με φόντο αυτές τις τραγελαφικές εικόνες. Είμαι εδώ πέρα 44 χρόνια και ντρέπομαι να λέω από το δεδό στο Ηράκλειο. Μετά το σχετικό κάλεσμα των δημοτών, ο Βασίλης Λαμπρινός ανταποκρίθηκε άμεσα με τον Δήμαρχο να αντικρίζει από κοντά τις άθλιες συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή. Τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο, πιο άθλια εικόνα δεν υπάρχει. Εγώ ξέρω ότι είμαι 30 χρονών, γεννήθηκα στη Λάσπες. Στη Λάσπες, μεγάλωσα. 2022 είμαστε. Στα χωριά είναι πιο καλά τα δρόμοι. Δηλαδή τη Λάσπη την ξέρετε πάρα πολύ καλά για τη Λακούβα. Ναι. Αυτοί είναι να καταλάβουν τι γίνεται εδώ πέρα. Η σκόνη που μπαίνει μέσα στα σπίτια, είτε κάθεσαι απ' έξω είτε μέσα στο σπίτι σου, είναι σαν να έχεις βαρέα αντιγυνά ένσημα. Και λέω, συγκινούμε τη με χρόνια εδώ και δεν βλέπαμε τίποτα απόδοση. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε ανθρώποι, συγγνώμη. Διέσχισε τις Λακούβες, συνομίλησε με δημότες, με τον Δήμαρχο να δηλώνει ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να επιλύσουν το πρόβλημα. Ήρθαμε επί τόπου για να μορφώσουμε άποψη για το πρόβλημα. Θα συνοηθούμε και με τους ιδιοκτήμονες της περιοχής και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να το επιλύσουμε. Ο κύριος Δήμαρχος ανταποκρίθηκε στην έκκλησή μας για να έρθει να δει την περιοχή από κοντά. Τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Δήμαρχος σας είπε για τις Λακούβες αυτές? Φυσικά μας είπε ότι έχουμε δίκιο. Το είδε άλλωστε και από μόνος του. Περπάτησε στους δρόμους με τις Λακούβες και είπε ναι, όντως δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε αυτές τις συνθήκες. Θα κάνει το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Καλά το έκανε και έπρεπε να έρθει. Ήρθε για βόλτα. Θα δούμε. Αυτό θα το δούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήρθε για βόλτα. Είχε το θάρρος και την ευχαρίστηση και ήρθε. Από εκεί και έπειτα θα δούμε τις πράξεις του. Η πρόσβαση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και όταν σχολάνε και όταν έρχονται στο σχολείο. Και καταλήγουμε σε αυτό το πρόβλημα. Περιμένουμε αποτελέσματα από τον Δήμαρχο. Τώρα που ήρθε ο Δήμαρχος, πιστεύετε ότι θα βρεθεί μια λύση? Πιστεύω να βρεθεί, γιατί δεν γίνεται, δεν έχουμε δρόμους εμείς. Και ο Γιάννης Αναστασάκης έκανε λόγο για τριτοκοσμικές εικόνες. Καταρχάς να πούμε ότι έχουν απόλυτο δίκιο οι περίοικοι, γιατί είναι τριτοκοσμική η εικόνα και της οδού Εμπειρίκου, αλλά και άλλων οδών. Πάνω σε αυτό προσπαθούμε να βρούμε μια λύση με την πολιτική προστασία και την πολεοδομία. Γιατί η τεχνική υπηρεσία περιμένει το πράσινο φως ώστε να μπορεί να κάνει την παρέμβαση. Δεν είναι ότι δεν διατίθεται υλικό ή δεν υπάρχει πρόθεση, αλλά υπάρχουν νομικά εμπόδια. Στο χειρότερο χωριό να πας, όλες οι περιουσίες, τα αγροτικά έχουν τους δρόμους τους. Δεν είναι καμία να πάνε τα κοπέλια σχολείο, πώς θα περάσουν από εδώ? Όπως επισημάνθηκε στους δημότες, θα καταβάλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης, ενώ θα έρθουν σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες οικοπαίδου, καθώς υπάρχουν ζητήματα νομικής φύσεως. Αυτή τη στιγμή είναι υπό αναθεώρηση το σχέδιο πόλης των Καμινίων και οι ιδιοκτησίες που είναι προς αποζημίωση δεν μπορεί να τακτοποιηθούν πριν να γίνει και η πράξη εφαρμογής, κάτι που αναμένεται να γίνει μετά από αρκετά χρόνια. Στο ενδιάμεσο, χωρίς να αμφισβητείται προφανώς η ιδιοκτησία που έχουν όλοι οι δικαιούχοι εδώ οι άνθρωποι, θα πρέπει να γίνει μια βελτίωση της κατάστασης ώστε να έχουμε πιο αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους τους κατοίκους των Καμινίων. Η παρουσία του Δημάρχου και των συνεργατών του προκάλεσε ανακούφιση στους δημότες, οι οποίοι ευελπιστούν να αντικρίσουν σύντομα πράξεις από τη Δημοτική Αρχή.